Σε μια έκτακτη τοποθέτηση προχώρησε ο παρουσιαστής του Αντένα, Νίκος Χατζηνικολάου. Τι συνέβη, συγκεκριμένα, με μια φωτογραφία, ο Νίκος Χατζηνικολάου θύμισε σε όλους τους followers τάφου, πως σήμερα είναι Δευτέρα, οπότε έχει στην τηλεόραση την αγαπημένη εκπομπή Ενόπλιος Ενοπείο. Ανακοίνωση βόμβα από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, ο κεντρικός παρουσιαστής του καναλιού, κάθε εβδομάδα υποδέχεται στο πλατό, αγαπημένα πρόσωπο της ελληνικής showbiz, όπως ήταν ο Τάκης Ζαχαράτος. Σήμερα, λοιπόν, καλεσμένη του, είναι η εκθαμβωτική Ελεονόρα Ζουγανέλη, η οποία θα μιλήσει για την επαγγελματική αλλά και προσωπική ζωή της. Στη φωτογραφία που δημοσίευσε ο παρουσιαστής, αναφέρει, απόψε στις 23:45, σας περιμένουμε, μια δυνατή συνέντευξη με υπέροχα τραγούδια. Άσχημα ήταν τα νέα που έμαθε το πρωί της 5ης, 9 Απριλίου, ο Νίκος Χατζηνικολάου, αφού τα νούμερα τηλεθέασης του Δελτίου Ειδήσεων δεν ήταν και τόσο καλά. Αυτή την εποχή, ο ανταγωνισμός μεταξύ όλων των δελτίων ειδήσεων, είναι μεγάλος, αφού η ενημέρωση του τηλεοπτικού κοινού για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού είναι το κύριο μέλημα όλων των σταθμίων. Έτσι, οι περισσότεροι πολίτες κοιτούν να ενημερωθούν από οποιοδήποτε κανάλι. Το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, παρόλο που ανέβηκε σε σχέση με τα ποσοστά της 3ης, 7 Απριλίου, παρέμεινε δεύτερο, καθώς την πρώτη θέση φαίνεται ότι την έχει αποκτήσει το Star με τη Μάρα Ζαχαρέα. Ειδικότερα, το δελτίο ειδήσεων χθες, 8 Απριλίου, σημείωσε 12,2% και βγήκε δεύτερο στον πίνακα της AGB, σε σχέση με το Star που έκανε 20,1%. Δείτε πόσο έκαναν τα υπόλοιπα δελτία παρακάτω, δελτία ειδήσεων Αντένα, News 12,2 Alpha, News 9,7 STAR News, 20,1 Sky, News 11,3 OPN News, 5,3 Mega, Mega γεγονότα 7,5 Έχω μεγάλο άγχος για αυτόν με όσα αναφέρει ο Νίκος Χατζηνικολάου για το μεγάλο του γιο. Ανατριχιάζει το μήνυμα του Νίκου Χατζηνικολάου για το μεγάλο του γιο Πάνο, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Στο μήνυμα του αναφέρει μεταξύ άλλων, «Έχω μεγάλο άγχος για αυτόν με όσα συμβαίνουν». Με την κατάσταση στη Μεγάλη Βρετανία να γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, ο παρουσιαστής του Αντένα, είναι φυσικό να ανησυχεί για τον γιο του, ο οποίος μετά την αποφύτισή του από το London School of Economics, αποφάσισε να κατοικήσει εκεί μόνιμα. Όπως είναι λογικό, ο Νίκος Χατζηνικολάου είναι αγχωμένος που το παιδί του βρίσκεται μακριά. Μάλιστα, ανέβασε ένα post με μια φωτογραφία τους από την τελευταία του συνάντηση και έγραψε στη λεζάντα. Φωτογραφία από την τελευταία συνάντηση μου με τον Πάνο μου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο. Έχω μεγάλο άγχος για αυτόν με όσα συμβαίνουν, καλό ξημέρωμα, με υγεία. Πείτε την ανάρτηση, να υπενθυμίσουμε, ότι ο Πάνος, είναι το παιδί που είχε αποκτήσει ο Νίκος Χατζηνικολάου στον πρώτο του γάμο. Πείτε εδώ την πρώτη σύζυγο του παρουσιαστή.